εκτεκνά ο Κώστας εδώ και σήμερα έχουμε την παρουσίαση του tablet Below 6700B, ένα Android tablet, το οποίο είναι μια ευγενική χορηγία του PC Lab Wind Limnos. Τα παιδιά μου το έδωσαν για να το δείξω και σε εσάς να το δω και εγώ. Σήμερα βλέπετε λίγο κάποιες διαφορές μάλλον στο κανάλι, βλέπετε και εμένα, βλέπετε και το λογότυπο του καναλιού. Πείτε μου αν σας αρέσει, είπα να πειραματιστώ λίγο να δούμε αν γίνεται καλύτερη δουλειά παράλληλα με το unboxing, μήπως είναι πιο ευχάριστο, αν μ' αρέσει εμένα, αν αρέσει και σε εσάς. Δοκιμή είναι. Επίσης έφερα την κάμερα πιο κοντά για να έχετε πιο καλή εστίαση στο προϊόν. Να προχωρήσω λοιπόν. Αυτό εδώ είναι το tablet όπως το βλέπετε. Είναι 7 ίντσο, 1 GB RAM DDR3, προς και πίσω κάμερα. Το resolution είναι 1024x600 capacitive οθόνη. Φέρει Android 4.4 KitKat, αν και δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο μπορεί να πάρει αναβαθμισμένες έκδοσεις του Android. 8 GB χώρο αποθηκευτικό. 1,5 GHz Broadcom Quad-Core Processor, τετραπύρινος επεξεργαστής στα 1,5, έχει OGS Touch Panel, GPS, ενδιαφέρον, Dual SIM, είναι και 3G το συγκεκριμένο παιδιά, ξέχασα να σας το πω, το βλέπετε εδώ πάνω, 3G Quad-Core Tablet 07 και Bluetooth 4.0, ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί στο χώρο των Bluetooth. Αυτό εδώ είναι και πάμε να το δούμε μαζί. Έχει ένα αρκετά ενδιαφέρον κουτί όπως μπορείτε να δείτε, αυτό εδώ, και βγαίνει όμορφα, πάρα πολύ όμορφη σχεδίαση, είναι η πιο ξεχωριστή σχεδίαση που έχω δει μέχρι τώρα σε tablet και γενικά σε προϊόν. Α, βγαίνει από πάνω, πάρα πολύ προσεγμένη δουλειά, πάρα πολύ όμορφο, και περνάμε απευθείας στο tablet μας να το δούμε, να το βάλουμε στην άκρη να δούμε πρώτα τι υπάρχει μέσα στο κουτί και μετά να δούμε το tablet αυτό καθεαυτό, να το ανοίξουμε κιόλας. Λιτό το περιεχόμενο του πακέτου μας. Εδώ βλέπουμε έναν φορτιστή USB, συνδέαμε το USB καλώδιο και τον φορτίζουμε, για να φορτίζουμε το tablet μας, κλασικό όπως όλα τα tablet. Να τον βάλω στην άκρη. Έχουμε ένα καλώδιο, να δω τη σύνδεση και να σας πω, micro, εδώ πέρα, micro USB σε USB, ώστε να μπορούμε να το φορτίσουμε. Να δούμε και το μήκος. Το μήκος είναι αρκετά μεγάλο, πραγματικά είναι όπως το μήκος που θα ήθελα, δείτε τώρα εδώ πάνω σε μένα, αρκετά μακρύ καλώδιο, που δηλαδή μπορείτε να το βάλετε στην πρίζα σας και να το αφήσετε να φορτίζει. Γιατί θυμάμαι κάποια άλλα πακετάκια που είχα κάνει δεν είχαν τόσο μακρύ καλώδιο. Επίσης έχουμε ένα OGS καλώδιο, OGS νομίζω λέγεται, OGT, συγγνώμη, OGT καλώδιο, συγχωρείτε αλλά τον μπερδεύω πάντα, micro USB σε θηλυκό USB, ώστε να συνδέουμε φλασάκι σκληρό στο tablet μας, όπως επίσης μπορούμε να το συνδέσουμε και με USB, τέλος πάντων δεν έχουμε micro USB στο tablet. Πολύ χρήσιμο, πολύ πρακτικό, ειδικά άμα θέλουμε να συνδέουμε φλασάκια σκληρούς, ποντίκια, πληκτρολόγια στα tablet. Να τονίσω ότι υποστηρίζουν και πληκτρολόγιο και ποντίκια με τη συγκεκριμένη σύνδεση, μπορείτε να συνδέσετε το πληκτρολόγιο σας εδώ πέρα. Και έχουμε και ένα manual, να φύγει το κουτάκι στην άκρη γιατί δεν το χρειαζόμαστε άλλο πια. Ένα manual, κόλλησε η γλώσσα μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, το οποίο είναι σε διάφορες γλώσσες, αρκετά ενδιαφέρον, ασπρόμαυρο φυσικά, δεν έχει πολλά πολλά, αλλά νομίζω είναι κατατοπιστικό για τις λειτουργίες του tablet. Και πάμε να περάσουμε στο tablet αυτό καθεαυτό, αφού βάλω τα περιφερειακά του στην άκρη. Λοιπόν, και εδώ είναι το tablet. Πραγματικά είχα ξεχάσει πόσο μικρά είναι τα tablet. Πιο πολύ θυμίζει μεγάλο κινητό, είναι η αλήθεια. Είναι 7 ίντσο, αν και επειδή τα bezel του δεν είναι τόσο μεγάλα, μοιάζει λίγο μεγαλύτερο. Έχει διαφάνεια από πάνω προστατευτική. Αυτό εδώ παιδιά είναι το tablet. Βλέπουμε, το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε είναι η καμερά του, η εμπρόστια. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι 2 MP, αλλά και πάλι να δω στο κουτί τι γράφει ακριβώς για να μην σας πω ψέματα. Νομίζω πρέπει να είναι 2 MB η μπροστινή του κάμερα. Έχουμε τα ηχεία, όλος παραδόξως, επειδή λειτουργεί και σαν τηλέφωνο το συγκεκριμένο, δηλαδή
dual SIM, έχει διπλή SIM και μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο με αυτό εδώ, ναι, δεν σας κάνω πλάκα. Οπότε εδώ είναι το ακουστικό, λογικά από την κάτω πλευρά, εδώ πέρα βλέπουμε το μικρόφωνο, γιατί έχει και ενσωματωμένο μικρόφωνο, είπαμε μπροστιά κάμερα, έχει και προστασία η οθόνη, έρχεται με προστατευτικό οθόνη, δηλαδή αφού βγάλετε το πρώτο πλαστικό έχει το δικό του προστατευτικό, πολύ καλό, αν και φθηνό, πολύ καλό και πρακτικό. Και πάμε στα πλάγια να δούμε, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι τα κουμπιά αυξομοίωσης της έντασης και λογικά εδώ πρέπει να είναι το start button ή το για να κλειδώνει η επιφάνεια εργασίας μας. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Από την πάνω πλευρά βλέπουμε τη σύνδεση εδώ πέρα για να συνδέεται το OGT καλώδιο είτε ο φορτιστής και να φορτίζει micro USB θηλυκό σύνδεση και το θηλυκό jack για να βάζουμε τα ακουστικά μας. Επίσης, από την άλλη πλευρά σας έδειξα που κάτω έχει μόνο το μικρόφωνο και στο πίσω μέρος βλέπουμε την κάμερα του, αρκετά όμορφη δουλειά, μάτ επιφάνεια, σκληρή, δεν θα αφήνει χαρακές ούτε σημάδια και βλέπουμε εδώ πέρα δύο σημάδια που μας δείχνουν πώς να το ανοίξουμε. Πάμε να το ανοίξουμε γιατί αν και συνήθως δεν ανοίγουμε αρκετά κινητά ή τάμπλετ, γενικά τα κινητά τα ανοίγουμε, τα τάμπλετ δεν ανοίγουμε. Για να δούμε, θα ανοίξει εύκολα. Επιστροφή παιδιά, λοιπόν, τελικά τα κατάφερα, δεν ανοίγει το μεγάλο καπάκι αλλά το μικρό πάνω από την οθόνη. Ναι, και εγώ ξεγελάστηκα, φαντάζομαι και εσείς όταν το βλέπατε. Και αφού ανοίξουμε εδώ πέρα βλέπουμε τη σύνδεση, τη θέση που έχει για τις δύο καρτούλες SIM. Μπαίνουν η μία πάνω από την άλλη, σιρταρωτά, από κάτω η μία, από πάνω η δεύτερη. Και εδώ πέρα μπαίνει η microSD καρτούλα μας. Ας το ξανακλείσω. Πραγματικά όποιος το σκέφτηκε πρέπει να έχει πολύ εμπνευσή, η αλήθεια να λέγεται. Και δεν θα έλεγα κιόλας ότι είναι και από το πιο καλό, τα πιο καλά κουμπώματα. Ας δούμε κιόλας να ανοίξει δύο λεπτάκια η συσκευή μας. Ελπίζω να έχει κάποιες φορτίσεις. Να γίνει το πρώτο πέρασμα. Λοιπόν, τώρα βλέπετε με ένα λίγο πιο γυαλισμένο, λίγο πιο φωτεινό από ό,τι θα έπρεπε κανονικά. Αυτό εδώ το τάμπλετ μας, αρκετά στιβαρό θα έλεγα, κρατιέται και στο ένα χέρι. Βέβαια τώρα ποιος άνθρωπος θα περπατούσε με αυτό και να μιλάει. Το καλό είναι βέβαια ότι έχουμε επιλογές, οπότε μπορείτε να συνδέσετε δύο κάρτες και να το έχετε και ως τηλέφωνο, να το χρησιμοποιείτε με hands free, αλλά και κανονικά και στα αυτή σας. Δηλαδή, δείτε το, είναι λίγο πιο μεγάλο από το iPhone 6. Για να δούμε τι γλώσσες υπάρχουν, να τις βάλω δύο λεπτάκια. Φιλιππίνο, Φρανσέζ, Ζούλου. Ελληνικά δεν βλέπω προς το παρόν, ας ελπίσουμε να είναι κάτω-κάτω. Για να δούμε. Α, έχει και ελληνικά, καλώς ήρθατε, ελληνικά προφανώς. Και πάμε play. Παράληψη προς το παρόν, μου ζητάει να βάλω Wi-Fi, παράληψη προς το παρόν. Ναι. Αυτά θα τα συνδέσει ο κάτοχος της συγκεκριμένης συσκευής. Και αυτό εδώ είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε για το συγκεκριμένο tablet. Νιώστε σαν να είστε στο σπίτι σας, μας καλωσορίζει το συγκεκριμένο tablet. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ βλέπουμε ένα μενού όπως θα το βλέπαμε σε ένα τηλέφωνο κανονικά. Πατώντας μπορούμε να μπούμε στο μενού και να δούμε τι εφαρμογές έχει εγκατεστημένες. Ναι, οκ, με συγχωρείτε, απλά είναι τα πρώτα βήματα που σε καλωσορίζει το λειτουργικό. Αρκετά καλά, δεν λαγκάρει, δηλαδή το swap γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Η συγκεκριμένη συσκευή έχει τετραπυρήνιο επεξεργαστή, οπότε και αρκετά μεγάλη RAM ώστε θα μπορεί να ανταποκρίνεται. Πάμε πάλι πίσω. Επίσης, να τονίσω ότι έχει ήδη έτοιμο για να μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να βάλετε τα νούμερά σας και να καλέσετε κάποιον. Σας το είπα, 2 SIM παίρνει επάνω, το έχετε κανονικά και σαν τηλέφωνο. Ας γυρίσουμε πίσω. Επίσης έχει μηνύματα για να στέλνουμε και να αποδεχόμαστε SMS. Επίσης ο browser του αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν θα λειτουργήσει γιατί εγώ προφανώς δεν το έχω συνδέσει επάνω. Για να δούμε τι καρτέλες υπάρχουν ανοιχτές. Ωραία, γρήγορα κλείνουν όλα. Πάρα πολύ όμορφο, η οθόνη του παιδιά φαίνεται αρκετά ικανοποιητική θα έλεγα, η απόκριση είναι capacitive, δεν είναι γυαλί, είναι πλαστικό, ευαίσθητο στο touch. Λοιπόν,
αλλά φαίνεται αρκετά ποιοτική. Τα χρώματα, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπω εγώ, είναι αρκετά όμορφα και ζωντανά. Επίσης δείχνουν και μια αίσθηση, επειδή και το φόντο αυτό ψηλοδείχνει 3D, δείχνουν μια ωραία αίσθηση. Η εφαρμογή της, να δούμε λίγο την κάμερα, στα γρήγορα χωρίς να σας τρώω χρόνο, για να δω τι λέει. Προσθέστε, όχι ευχαριστώ τώρα. Αρκετά ικανοποιητική. Αυτή λογικά είναι η πίσω που δείχνει. Να βάλουμε το κουτί να δούμε την ποιότητά της. Εντάξει, normal είναι, τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα το αξιόλογο, αλλά εντάξει, είναι μια ικανοποιητική καμερούλα. Επίσης μπορούμε να γυρίσουμε στην μπροστινή κάμερα. Μισολτάκι, ναι, γυρίζει πάρα πολύ εύκολα και στην μπροστινή κάμερα, η οποία είναι μικρότερης ανάλυσης, προφανώς για selfie ή για βιντεοκλήση Skype. Πάρα πολύ καλό και αυτό. Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε tag, ιστορίες, τα οποία και εγώ δεν είμαι εξοικειωμένος αυτά. Και να δούμε, υποστηρίζει επίσης και το Play Store, πολύ σημαντικό για όσους θέλουν να κατεβάζουν εφαρμογές. Λοιπόν, αυτή εδώ ήταν η πρόταση από την Below, το tablet X700B, 7 ίντσο, με 2 SIM. Η τιμή του αυτή τη στιγμή κυμαίνεται γύρω στα 150 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά από το PC Lab Wind Λίμνος για την χαρά που μου έκαναν να το παρουσιάσω σε εσάς, να μου το δώσουν, να το δω κι εγώ, για να έχω μια πιο σφαιρική άποψη και εγώ και εσείς. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο tablet, tablet τηλέφωνο, phablet, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό εδώ ήταν, παιδιά, 7 ίντσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now. Ελπίζω να σας άρεσαν και αλλαγές στο πώς παρουσιάζω τώρα τα unboxing. Να έχετε μια πολύ όμορφη... Break it down and roll it, bitch.